Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μπλόκαρε την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη για τι εσωκομματικέ εκλογέ του κόμματο, τελειώνοντα έτσι την καριέρα του ιδιόρυθμου επιχειρηματία ω Προέδρου ή απλού μέλου του κόμματο. Η απόφαση πέρασε με 138 ψήφου, ενώ από την ψηφοφορία πήγαν τα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή που στηρίζουν την υποψηφιότητα του Παύλου Πολάκη. Όσον αφορά στην πρόταση για διαγραφή του Στέφανου Κασελάκη από το κόμμα, δεν φαίνεται να προκρίνεται. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με δυόμιση ώρε καθυστέρηση, μέχρι να εξασφαλιστεί απαραίτητη απαρτία και λίγο πριν από τι 7.30 ολοκληρώθηκαν οι ομιλίε. Ο Στέφανο Κασελάκη θα μείνει στην ιστορία ω η πιο περίεργη και αντιφατική πολιτική φυσιογνωμία, η πιο κεραυνοβόλα άνοδο πολιτικού και η πιο ακαριέα πτώση, όχι μόνο στην αριστερά αλλά και γενικότερα. Ήρθε κυριολεκτικά από το πουθενά έγινε πρόεδρο, παρά τι προσωπικέ του ιδιαιτερότητε, τι οποίε παρόλα αυτά τι ανέχθηκαν στο κόμμα του. Αλλά η ασχετοσύνη του με την πολιτική και η άγνοια και των πιο βασικών και εθνικών θεμάτων τον έστειλε από εκεί που ήρθε, στο πουθενά.